Γεια σας, εδώ ο Λουκάς από το Greek Nea. Πριν να ξεκινήσουμε στο επόμενο βίντεο, θα σας παρακαλούσα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, πατώντας εγγραφή και μετά το κουδουνάκι και όλες. Άμα έχετε καμία ερώτηση όσον αφορά τη τεχνολογία, μπείτε greekpavlanea.com, πατάμε πώς να. Αν δεν βρίσκουμε την ερώτηση εδώ που έχουν κάνει και οι άλλοι, τότε πατάμε κάνε μια ερώτηση. Εδώ γράφουμε την ερώτηση και κάνουμε μια περιγραφή τι προβλήματα ή τι θέλουμε να μάθουμε σχετικά με την ερώτηση που έχουμε. Και μετά κάνουμε κλικ εδώ, πατάμε που λέει I'm not bot και υποβολή ερωτήσεις. Πάμε τώρα με το επόμενο βίντεο. Αυτό το βίντεο, αγαπητοί φίλοι, είναι για όσους θέλουν να, όσους ασχολούνται με το YouTube, θέλουν να ανεβάσουν βίντεο. Και στην περιγραφή θέλουν να δημοσιεύσουν και ένα link. Και αν το έχετε παρατηρήσει σε πολλά κανάλια, όταν πάτε και προσθέσετε ένα link στην περιγραφή του βίντεο, θα σας εμφανίζει ένα μήνυμα που λέει για να έχουν δυνατότητα κλικ οι εξωτερικοί σύνδεσμοι, πρέπει να ολοκληρώσετε πρώτα μία επαλήθευση που απαιτείται μόνο μία φορά. Πώς το διορθώνουμε αυτό τώρα? Πατάμε επαλήθευση, πάμε επόμενο και εδώ τώρα μας έχει τρεις τρόπους πώς μπορούμε να γίνεται επαλήθευση. Ο πρώτος τρόπος είναι να χρησιμοποιούμε επαλήθευση μέσω βίντεο. Δηλαδή θα μας στείλουν ένα σύνδεσμο με email που θα κάνουμε ένα βίντεο περίπου 30 δευτερόλεπτα και πρέπει να κοιτάμε στη κάμερα. Ο δεύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιούμε ένα έγκυρο έγγραφο, όπως είναι ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή κάτι άλλο διαβατήριο. Και ο τρίτος τρόπος είναι να δημιουργεί μέσω ιστορικού καναλιού. Δηλαδή δημιουργείται αυτόματα ιστορικό καθώς συνεχίζετε να αναπτύσσετε το κανάλι σας και να ακολουθείτε τις οδηγίες κοινότητας. Αυτό όμως διαρκεί έως 2 μήνες. Δηλαδή από την ημέρα που κάνουμε την αίτηση μπορεί να διαρκήσει έως 2 μήνες. Για να γίνει επαλήθευση το συντομότερο, επιλέξουμε ή την πρώτη επιλογή ή τη δεύτερη. Στη δική μου περίπτωση, παράδειγμα, θα πατήσω την πρώτη επιλογή για να μου στείλουν ένα link για να τραβήξω 30 δευτερόλεπτα βίντεο όπου θα κοιτάξω την κάμερα. Πάμε επόμενο και λέει λήψη ηλεκτρονικού κεντρονίου. Και πάω να κάνουμε τη λήψη και θα επιστρέψουμε. Όπως βλέπετε εδώ τώρα, πριν 4 ώρες μου είχαν στείλει το link για να κάνω τη λήψη βίντεο, να δημιουργήσω ένα βίντεο 30 δευτερόλεπτα, και αφού το έχω κάνει, μετά από 2 ώρες περίπου, όπως βλέπετε εδώ τώρα, είναι 2 ώρες αργότερα, μου στείλανε το email ότι συγχαρητήρια, ότι η αίτηση έγινε δεκτή. Και τώρα πάμε στο κανάλι μας, πάμε ρυθμίσεις, πάμε κανάλι, μετά πάμε καταλληλότητα και λειτουργίες και όπως βλέπετε σύνθετες λειτουργίες είναι ενεργό και ο τρόπος που έγινε επαλήθευση ήταν μέσω βίντεο. Τώρα επιστρέψουμε πάλι πίσω και όπως βλέπετε δεν μας εμφανίζεται το μήνυμα από κάτω. Πάμε επόμενο, επόμενο, επόμενο και έτσι μπορούμε τώρα να δημοσιεύσουμε το βίντεο μας. Ευχαριστούμε που είδατε αυτό το βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή εδώ στο κανάλι μας και να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας greekpavlanea.com. Γεια σας!